Πώ είδατε την πρώτη απόπειρα εξόδου στι αγορέ, το επιτόκιο. Ξέρω για τον κατώτατο μισθό, η κριτική σα είναι ότι πρέπει να είναι στα 751. Κυρία Κουλούρη, δεν είναι μόνο αυτή η κριτική μα, αλλά α πάμε με τη σειρά. Το θέμα των αγορών. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας έχει δεσμεύσει. Η υποπτία συνεχίζεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στις χώρες που είναι σε μνημόνια. Και θα συνεχίζεται μέχρι να αποπληρωθεί το 75% του το, το χρέου. Τι γίνεται με αυτά τα δάνεια, τα δάνεια αυτά αυξάνουν ουσιαστικά το ίδιο το χρέο τη χώρα. Άρα λοιπόν αυξάνεται και ο χρόνο αποπληρωμή πάντων του, του δανείου αυτού με αποτέλεσμα όλε αυτέ οι μεταρρυθμίσει και αναδιαρθρώσει το νέο κύμα που έρχεται εξαιτία των δεσμεύσεων αυτών αλλά και τη δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση έχει να κάνει με ανατροπές στην ίδια ζωή του ίδιου του λαού μας. Και λέμε για τα κόκκινα δάνεια. Να, ποια είναι η αγορά. Ότι εδώ θα παίρνουν το σπίτι ενός εργαζόμενου που υποχρεώθηκε να δανειστεί για να κάνει, να βάλει το κεραμίδι στο κεφάλι του, όπως το λέμε, και επειδή έχασε τη δουλειά του, επειδή ανατράπηκε η ζωή του, οι αμοιβέ του, οι εργασιακέ του σχέσει, δεν μπορεί να αποπληρώσει το δανειό του και σήμερα χάνει το σπίτι του. Η παράταση του νόμου Κατσέλη αυτέ τι περιπτώσει δεν προστατεύει ή αυτό που Κατάχειν, αναμένεται να έρθει σε δύο μήνε. Μέχρι τώρα ο νόμο Κατσέλη δεν υπεράσπισε αποτελεσματικά, να το πω έτσι, την πρώτη κατοικία αλλά και τη δεύτερη ενό <Και> εργαζόμενο. Δεν έχει δηλαδή δικαίωμα ένα εργαζόμενο να έχει και ένα σπίτι στο χωριό, λέω το πατρικό του. Ναι. Δεν έχει δικαίωμα να έχει έστω και ένα καλύβι τέλο πάντων στη θάλασσα. Γιατί θα πρέπει να έχει μόνο ένα σπίτι 50 τετραγωνικά και να κινδυνεύει και από αυτό. Δεν λοιπόν προστάτευσε αποτελεσματικά ο νόμο Κατσέλη και την πρώτη κατοικία. Που λόγω και στα θάκια. Και στα θάκια. Ναι. Λοιπόν, έρχεται όμω αυτή η παράταση και προεκλογικά να μην δυσκολέψει, θα το πω έτσι, και την κυβέρνηση μπροστά στι στις και στην, πόσο, στην, επικοινωνία με τον κόσμο όσον αφορά το θέμα αυτών των πληστηριασμών, οι οποίοι είναι πολλοί και αφορούν πρώτα και κύρια, να το πω έτσι, τις λαϊκές κατοικίες του ίδιου του λαού. Αυτό είναι ένα θέμα. Άρα λοιπόν, το ότι βγαίνουμε στι αγορές, το θέμα φτηνού ή ακριβού χρήματος λίγο έχει να να κάνει με το τι σήμερα αντιμετωπίζει ο λαός όσον αφορά το θέμα αυτό τη πίεση που δέχεται από τις τράπεζες για να μπορεί να αποπληρώσει το δανειό του και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα που συνθέτουν αυτή τη βαρβαρότητα που ζει η, εργατική οικογένεια σήμερα, η λαϊκή οικογένεια γιατί είναι άνεργη, γιατί η μισθή του είναι πείνα και έρχομαι στο κατώτερο μισθό που λέτε ότι αυξάνεται. Ε, δεν και αυξάνεται. Είναι, κυρία Κουλούρη, να σας πω κάτι. Αυτό που αποκρύβεται και εσείς και με συγχωρείτε που σας Εγώ, το λέω. προσωπικά. Ναι, ναι. Και εσείς. Και όλοι, και όλα τα μέσα ενημέρωση. Mm -hmm. Είναι ότι η κυβέρνηση σήμερα, και είναι αγνώμονε σε αυτό, έπρεπε να πάρουν και τον κύριο Βρούτση στα πανηγύρια που κάνουνε, εφαρμόζει το νόμο της Νέας Δημοκρατίας όπου καταργεί οριστικά τη συλλογική διαπραγμάτευση. Δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν συλλογικά να διαπραγματευτούν σήμερα, αλλά ο κατώτερο μισθό θα αποφασίζεται κάθε φορά από την κυβέρνηση, καθ' υπόδειξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Τώρα μπορεί να υπάρχει μία αύξηση αυτή που λέτε, 11%. να είναι στα 650-11%, ναι. αύριο μπορεί να υπάρξει μία μείωση, γιατί η οικονομία μας δεν πάει καλά. Και ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι γνωστό ότι η διεθνή οικονομία αν δεν είναι υπάρξει στα καλύτερα τη. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μπροστά μα. Ακούστε δεν κυρία δεν Κουλουρή. Δεν που Ε, θα σα πω, θα σα πω, θα σα πω. Δεν έχουμε μπροστά μα λοιπόν τι ανάγκε του εργαζόμενου, ο οποίο παράγει τον πλούτο, μόνο αυτό, κανεί άλλο. Μόνο αυτό που δουλεύει παράγει πλούτο. Αυτό που δεν δουλεύει είναι παράσιτο. Και πολλέ φορέ το ιδιοποιείται. Το βάζει στην τσέπη. Άρα λοιπόν, δεν είναι η λογική αυτή οι ανάγκε του εργαζόμενου και τη οικογένειά τη, όχι μόνο την αναπαραγωγή την, την τη σου δύναμη, αλλά και τι ανάγκε, σύγχρονε. Και έρχομαι σήμερα που λέμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και έρχεται αυτή η αύξηση των 650 ευρώ, που είναι 100 ευρώ κάτω από το 2012, έτσι δεν είναι, Να. όταν ε, ε, έγινε τέλο πάντων αυτή η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που ανέτρεψε την ζωή ναι, εκατομμυρίων ανθρώπων, ναι. 100 ευρώ κάτω και πανηγυρίζουν τη βίκημα από τα μνημόνια. Τι βγήκαν από τη μνημόνια, ποιο ωφελείται από αυτό, Μήπω οι κλαδικέ συλλογικέ συμβάσει, Μήπω οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων. Οι κλαδικέ συλλογικέ συμβάσει. Δεν μπορούσε να υπάρξει μια πολύ μεγάλη κυρία αύξηση, Κουλούρη, κύριε, κύριε... κύριε Ακούστε, Γιατί... το αίτημα, το, το αίτημα των 530 χρήμα, οργανώσεων των εργαζομένων, σωματείων, εργατικών κέντρων, νομοσπονδιών mm -hmm. που κατέθεσαν σε όλα τα κόμματα εκτός της Ξησαυγής είχε σαν αποτέλεσμα το κουκούε μόνο να το φέρει σαν πρόταση νόμου στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα κόμματα το αποσιώπησαν, το αρνήθηκαν, που σημαίνει τι, αρνήθηκαν το αίτημα για επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 για επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έχει αλλάξει ριζικά, όπω τα γνωρίζετε, και ο νόμο αυτό αυτός που αφορά τι συλλογικέ διαπραγματεύσει για τον ΟΜΕΔ και όλα τα υπόλοιπα. Mm. Και βεβαίω παραμένουν σήμερα σε ισχύ όλα αυτά τα μέτρα, όπω για παράδειγμα η δοκιμαστή περίοδο 12 μηνών. Πάει δηλαδή ένας νέος στη δουλειά και 12 μήνες είναι δοκιμαστικός. Μπορεί να το να πωλήσει ακριβώ μία μέρα πριν τι 12 μήνε και να μην έχει καμία αποζημίωση. Ουσιαστικά δηλαδή το πολιτικό προσωπικό εδώ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω και η Ένωση Κεντρών που είσαστε κύριε Σαρίδη, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο όπου εκεί συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα και του πρώτου και του δεύτερου <σίλει> που δεν έχουν είπα, ισοπεδώσει δεν είναι, το τρίτο εύτε, μνημόνιο δεν, το τρίτο εύτε, μνημόνιο. δεν <σίλει> με συγχωρείτε λοιπόν έχουν ισοπεδώσει λοιπόν τη ζωή έχουν ανατρέψει τους όρους αμοιβή και εργασίας χιλιάδων εργαζομένων με τις ευελίκτες μορφές και ούτω καθεξής λοιπόν, έλα, και πέρα έλα, το αφορολόγητο αυτό που λέτε που είναι μπροστά τα προνομοθετημένα προ 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 μέτρα, Λέτε ότι θα το... αλλά θα και αυτά που ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Είναι όμως και τα αιτήματα των βιομηχάνων, του ΣΕΤΕ, του, ΣΕΤΕ, του ΣΕΒ κλπ, που λένε ε, «αυξήσετε το εκατό θέλουμε λοιπόν εδώ okay. να επιχορηγήσετε τις ασφαλιστικές εισφορές». Ποιος θα τις επιχορηγήσει, κυρία Κουλούρη, οι ίδιοι εργαζόμενοι, ναι. οι οποίοι ληστεύονται σήμερα με τους φόρους και ο κρατικός προπολογισμό θα πληρώνει την εισφορά τους mm -hmm. το 50% ίσως και παραπάνω όπως απαιτούν οι φορείς Έλα, των εργοδοτών. Λίγο, με, και τελειώνω με αναφερθώ, αυτό και κύριε Γκουρή, τελειώνω. Ζητούν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Μάλιστα. Να, λοιπόν, αυτό να το ναι. καταλάβουν αυτοί οι νέοι που δουλεύουν με 3 ώρα, 4 ώρα και ουσιαστικά δουλεύουν 12 ώρες χωρίς επιπλέον αμοιβή. Κυρία Κουλούρη, σε, σε, όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ έχουν αλλάξει οι κοινοβουλευτικέ ομάδε όπω αυτέ συγκροτήθηκαν από τι εκλογέ. Ναι. Σε όλα. Αυτό mm -hmm. τι δείχνει. Δείχνει εδώ μια άλλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Με πολλού βέβαια, όπω λέτε, ανεξάρτητου. Που για μας... 16 Που λέει. για μας έχουμε μια αρχή. Όποιο θέλει να φύγει από την ομάδα του, παρετείται και παραδείται την έδρα του. Υμίζω Υπάρχει την μια κατάσταση. Θυμηθείτε την Ολομέλεια ακούστε... του 1965, κύριε Ακούστε, ακούστε. Δεν έχει αυτή η ακυρωθεί ακόμα. Ακούστε, λέω ότι χρειάζεται λοιπόν αυτό να. Αν θέλουμε να είμαστε απέναντι ή να είναι το πολιτικό προσωπικό απέναντι στον κόσμο, ε, σύμφωνο με αυτό που το έχει υποσχεθεί. Ότι εγώ είμαι σε αυτό το κόμμα, αυτέ είναι οι απόψει. Αυτό σου ζητάω να ενισχύσει και παίρνει την ψήφο του λαού. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει μια κατάσταση τέτοια. Γιατί, γιατί υπάρχει μια, υπάρχουν δύο στρατηγικέ. Η μία που υπηρετούνται από όλα τα κόμματα που λέει αυτό το σύστημα πρέπει να ανακάμψει, πρέπει να λύσει προβλήματα, πρέπει να εξυγχρονιστεί και θα πρέπει τέλο πάντων εδώ να στηρίξουμε αυτή τη γραμμή. Ποια γραμμή είναι αυτή, τη ανάκαμψη, τη καπιταλιστική ανάκαμψη των επιχειρηματικών ομίλων. Δηλαδή των αναγκών του, που οι ανάγκε σήμερα αυτέ τη καπιταλιστική ανάκαμψη και ανάπτυξη περνούν πάνω από τι ανάγκε των εργαζομένων και του λαού. Και γι' αυτό λοιπόν οι μεταγραφέ είναι εύκολε. Γι' αυτό και μπορεί ένα ανεξάρτητο που προέρχεται από ένα κόμμα τα δεξιό να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ ή ένα, ξέρω εγώ, που είναι από το κέντρο να πάει Προ τα δεξιά ή προ τα αριστερά. Είναι μεταγραφέ οι οποίε έχουν προκύψει, έχουν γίνει, τι βλέπει ο λαό και πρέπει να κρίνει αυτό το πολιτικό προσωπικό πολύ εύθυρα, εν ώψη βέβαια και των εκλογών που έχουμε μπροστά mm. mm. μα. Νάλι, λοιπόν, έχουμε και την κέντρο αριστερά, πολύ φέρνει ε, Να σ... σα πω κάτι. Ποιο την εκφράζει, Κοιτάξτε, θα σα πω το εξή, κύριε Ακουντούρη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κέντρο αριστεράς και κεντροδεξιά. δεξιά. Είναι πολύ μικρή. Θυμάστε τους τσακωμούς της Νέας Δημοκρατίας με του Πασό. Το σκοτάδι και η πρόοδος, και το φως, η πρόοδος και η συντήρηση. Όμως κυβέρνησαν μαζί, διαχειρίστηκαν μαζί τις ανάγκες αυτού του συστήματος που εμείς λέμε είναι βάρβαρο, δεν αλλάζει, δεν εξανθρωπίζεται, αντίθετα θα γίνεται χειρότερο απέναντι στο λαό. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια τέτοια γραμμή η οποία εξελίσσεται και δεν αποκλείεται μεθαύριο να δούμε και κυβερνήσει ευρύτερου συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου ο κύριο Τσίπρα παρέμβηκε στο S5 να, κάνουν, να κάνει κυβέρνηση μαζί με την κυρία Μέρκελ. Άρα λοιπόν έχει μία, πώ το λένε, πρώτη μια τάση τέτοια. Αυτό περιμένετε να το δούμε, να δούμε ποιο θα είναι το αποτύπωμα τη επομένη ε, 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 των ακούστε, εκλογών. Διαχειρίζονται τι ανάγκε, διαχειρίζονται λοιπόν τι ανάγκε αυτού του συστήματο. έχουν το κοινή, είναι μέχρι γραμμή, να πάμε Κοινέ αγωνίε και ανησυχίε. Στην επόμενη Άρα, λοιπόν, μέρα. Αυτό που έγινε προχθέ. Αυτό που διαμορφώνεται τώρα. Αυτό που έγινε προχθέ λοιπόν. Ήταν ένα θόρυβο χωρί να έχει. Πώ το λένε, πολύ θόρυβο για το τίποτα που λένε. Είναι διαχειριστικά κόλπα να μπορεί, ξέρω εγώ, να υπάρξουν έτσι. Να το πω, προβολέ διαφόρων άλλων δευτεροβόντων ε, ζητημάτων mm -hmm. στον ελληνικό λαό. Είναι και απαραίτητε, απαραίτητε το κύριο. οι ονομαστικέ ψηφοφορίε mm -hmm. κατά τη γνώμη σα πλέον. Ακούστε, εμεί δεν διαφωνούμε ούτε με τι ονομαστικέ, mm -hmm. ούτε βέβαια με άλλου τύπου. Να. Η ουσία είναι τι είναι αυτό που ψηφίζει ο καθένα. Και τι είναι αυτό, το, αυτό το, το, ο νόμο τέλο πάντων που έρχεται να ψηφίσει ο καθένα. Για παράδειγμα, ο νόμο τώρα που ψηφίσει για mm -hmm. τη διοικητική ε, διοίκηση. Του διοίκηση να ναι. Είναι ένα νόμο τέλο πάντων που ευνοεί του εργαζόμενου στην πλειοψηφία του λαού. Είναι γνωστό ότι ο κόσμο καταδυναστεύεται από αυτό το κράτο και από αυτή τη δημόσια διοίκηση. Καταδυναστεύεται. Και γιατί, γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν αφορά τον εργαζόμενο, τους εργαζόμενους και τις του. Ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις ανάγκες αυτού του συστήματος για να μπορεί να λύνει προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τη βαθύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Αυτός ο νόμος και λέω ένα, τώρα τι ένα, ένα πράγματα, πράγματα πράγμα στη δημοσιαδίκηση. Ένα παράδειγμα σας λέω. Ενώ υπάρχουν τεράστια κενά στην υγεία, στην παιδεία, που τα συναντά ο κόσμο, οι οικογένειε, που πάνε σαν νοσοκομεία και αν δεν έχουν έστω ένα γνωστό, είναι τελειωμένοι. Ειδικά πάντω για, εδώ... για υγεία και παιδεία προβλέπεται διετή σχεδιασμό. Και, ναι. και όμω εδώ, μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη. Ζητούν λοιπόν τα σωματεία, ο κόσμο, μαζικέ προσλήψει. Εδώ για να μπορεί ο άλλο να αποκαταστεί την υγεία του χωρί να χρειάζεται να απευθυνθεί στο βουλευτή, στον υπουργό, στον γιατρό, στον έναν, στον άλλον. Να μπορεί να πηγαίνει και να αποκαταστεί την υγεία του. Και όμω εδώ δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, πού είναι οι προσλήψει, εκεί που γινονται οι προσληψει εκει ανάγκη. Αν θέλετε αυτό το κράτος που για μας λέω είναι εχθρικό στο λαό, η υπηρετή, είναι ταξικό, είναι κράτος των επιχειρηματικών ομίλων, αυτούς ευνοεί και όλο το νομοθετικό πλαίσιο έρχεται ακριβώς να λύσει δικά του προβλήματα. Α, να διαχειριστεί τις ανάγκες. όλα τα Γι' αυτό λοιπόν, εμεί ψηφίσαμε κατά και ψηφίσαμε υπέρ Α. αυτά που αφορούν του εργαζόμενου. Mm -hmm αναφέρθηκαν εδώ. Εννοείται τα, Για, για του βαρικού ναι. που έχουν 50%. Για του τρίτεχνου, για τι άδειε τι Τι άδειε Αυτή την Αυτά βεβαίω θα ψηφίσουμε. Και θα ψηφίσουμε κάθε τι που αφορά του εργαζόμενου και βελτιώνει κάπω τη θέση του. Όχι όμω και ότι αυτό ο νόμο είναι ευληματικό και ότι αλλάζει ναι. την κατάσταση και ότι κάνει Μ. το δημόσιο και αυτό το κράτο το κάνει ανθρώπινο και υπηρετεί το πολίτη.